Πάμε στην δεύτερη ζωντανή σύνδεση της, του δευτέρου μέρους. Θα πάμε στην Ισπανία, θα πάμε στην Βαρκελόνη. Ξέρετε, πρώτο κρούσμα, δώσαμε την είδηση στην αρχή της εκπομπής για τη μετάλλαξη όμικρον. Στην Κρήτη ταυτοποιήθηκε. Ωστόσο, η μετάλλαξη όμικρον βέβαια απασχολεί όλη την Ευρώπη, όλο τον κόσμο και επικεντρωνόμαστε και στο πώς ανταποκρίνονται οι κυβερνήσεις σε κάθε χώρα στην διαχείριση της πανδημίας με αυτά τα νέα δεδομένα στο μέτωπο των μεταλλάξεων. Πάμε στη Βαρκελόνη, θα συναντήσουμε τον Ζήσιμο Χαρμπαλή, παθολόγο του νοσοκομείου Βαρκελόνης. Τα έχουμε ξαναπεί. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Χαρμπαλή. Εγώ σας ευχαριστώ. Στο μέτωπο της διαχείρισης της πανδημίας στην Βαρκελόνη, πώς πηγαίνουν τα πράγματα, να ξεκινήσουμε με αυτό το σχόλιο. Καταρχάς, είναι το θέμα των εμβολιασμών. Έχουμε την τύχη, λόγω καλής οργανώσεως, να έχουμε μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που έχει μία και δύο δόσεις ήδη. Είμαστε ήδη στο 80% του πληθυσμού που έχει δύο δόσεις και ήδη το 10% έχει λάβει την τρίτη δόση του εμβολιασμού. Συνήθως δίνουμε τις πρώτες, όσοι έχουν κάνει Pfizer, τις δύο πρώτες δόσεις, η τρίτη είναι Moderna, καθώς είναι περίπου η ίδια ουσία με τα Spike, τα οποία χρησιμοποιούμε για τον εμβολιασμό. Τώρα τελευταία βλέπουμε μεγάλη άνοδο στα κρούσματα. Όντως είναι με ήπια συμπτώματα, πολύ ασυμπτωματική κιόλας. Ναι. Για να καταλάβετε, χτες στο κέντρο υγείας που ήμουν το απόγευμα, σε 5 ώρες έκανα 10 διαγνώσεις, από τις οποίες οι 4 ήταν άτομα τα οποία απλά είχαν αγοράσει από το φαρμακείο το self-test και βρήκαν ότι ήταν θετική. Δεν έχουμε ασφαλώς ακόμα τη βεβαιότητα ότι πρόκειται για τον όμικρον. Είναι κάτι που εικάζεται. Στην Ισπανία μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 3 περιπτώσεις όμικρον διαγνωσμένες με μικροβιολογικό εργαστήριο, 2 στη Μαδρίτη και 1 στη Μαγιόρκα. Πόσο πρέπει να μας ανησυχεί αυτή η νέα μετάλλαξη, ή μήπως γιατρέ είναι ακόμα νωρίς, ακόμα και για την ιατρική κοινότητα να προχωρήσει σε ασφαλή συμπεράσματα? Είναι πολύ πολύ νωρίς. Καθώς δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή σε τι επιδημιολογικό στάδιο βρίσκεται. Βέβαια, αν μπορούμε να διορθώσουμε λίγο τον ήχο στο γιατρό. Εγώ σας ακούω καλά. Βέβαια, σας ακούμε. Απλώς θέλω να σας πω ότι καθώς είναι πολύ νωρίς, καθώς δεν έχουμε μια σωστή εικόνα της επιδημιολογικής κατάστασης του όμικρον, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια είναι η επιθετικότητα. Αυτό που εικάζεται προς το παρόν είναι ότι διαδίδεται πολύ πιο εύκολα, δηλαδή έχει ένα virulence πάρα πολύ πιο υψηλό από τα υπόλοιπα, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε δει να είναι τόσο επιθετικό στον οργανισμό. Προς το παρόν. Είναι πάρα πολύ νωρίς να το γνωρίζουμε, καθώς είναι μια ορολογία που γνωρίζουμε όλοι εδώ και μια εβδομάδα μόνο. Είναι πολύ σύντομο. Η εικόνα που έχετε εσείς, είστε παθολόγος του νοσοκομείου της Βαρκελόνης. Η εικόνα Δεκέμβρη 2022. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, έχει ομοιότητες, έχει διαφορές? Έχει αρκετές διαφορές και θα ήθελα να... Τώρα κάτι που θα ήθελα να αποφύγω. Με την έννοια ότι προσπαθούμε να αποφύγουμε το lockdown, προσπαθούμε να επισπεύσουμε τους εμβολιασμούς, τις σωστές διαγνώσεις. Προς το παρόν είμαστε ακόμα σε μια κατάσταση η οποία είναι διαχειρίσιμη. Ναι, έχουμε περισσότερες εισαγωγές, ναι, έχουμε πάλι νέα άτομα τα οποία νοσούν και πρέπει να γίνει εισαγωγή στο νοσοκομείο ή και στη ΜΕ, αλλά δεν είμαστε ακόμα σε ρυθμούς περσινούς. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν χρειαστεί ακόμα να χρησιμοποιήσω τη λέξη ακόμα. Έχουμε πάντα νέα νούμερα, έχουμε νέες διαγνώσεις, έχουμε πολλά contacts, αλλά προς το παρόν επίσης επιβεβαιώνω, είναι λόγω του εμβολίου και του εμβολιασμού του 80% που είναι τα πράγματα καλύτερα. Φανταστείτε ότι στην Ισπανία έχουμε 10.000 νέες διαγνώσεις καθημερινώς, που έχει 5 φορές το πληθυσμό της Ελλάδας, ενώ η Ελλάδα έχει γύρω στις 6.000 νέες διαγνώσεις καθημερινά. Νέα κρούσματα, υπάρχει καταγραφή νέων κρούσματων, αρκετά κρούσματα, αλλά λίγα τα σοβαρά περιστατικά σε σχέση με τον αριθμό των κρούσματων, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατρέ. Ακριβώς. Αυτό που βλέπω και στο κέντρο υγείας και στο νοσοκομείο είναι ότι ως επιτοπλίστων πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν πιο ήπια χαρακτηριστικά. Βέβαια, είναι πολύ πιο εύκολο να διαδοθεί.
είναι και το θέμα του χειμώνα, είναι το θέμα του κοινωνικού προλογήματος, είναι όλα αυτά τα οποία κάνουν μια συνέργεια και να διαδίδεται πιο εύκολα ο ιός από το ένα άτομο στο άλλο. Μάλιστα. Lockdown ακούγεται, έστω και ως φήμη στον τύπο, αναφορές. Όχι, όχι, όχι. Καθόλου. Όχι. Αυτό που ακούγεται πολύ είναι να... Μέχρι από μια εβδομάδα δεν ήταν υποχρεωτικό το COVID passport για τα εστιατόρια και τα καταστήματα. Ήταν μόνο για τα ταξίδια. Εδώ και μια εβδομάδα, χρησιμοποιώντας το app του Ισπανικού και του συστήματος, ναι, και του συστήματος υγείας, θέλω, ναι, να πω, είναι υποχρεωτικό για να μπει σε ένα εστιατόριο ή σε ένα bar, όπως έκαναν και σε άλλες χώρες. Lockdown, όχι. Όχι ακόμα. Αυτό που σκέφτονται είναι να κατεβάσουν πάλι το αριθμό των ατόμων για τις συγκεντρώσεις. Για τις συγκεντρώσεις. Θα ήθελα ένα σχόλιο και για την Ελλάδα, για τη διαχείριση της πανδημίας εντός της χώρας. Φαντάζομαι έχετε εικόνα, γνωρίζετε τον αριθμό των κρουσμάτων, γνωρίζετε ότι τα πράγματα στο μέτωπο της εμβολιαστικής διαδικασίας έχουν ακόμα δρόμο. Τα νούμερα δεν λένε ψέματα. Όπως προείπα, εάν η Ισπανία, που έχει 5 φορές το πληθυσμό της Ελλάδας, έχει 10.000 νέα κρούσματα και η Ελλάδα έχει 6, και έχουμε λιγότερους νεκρούς καθημερινά. Εμείς είμαστε γύρω στους 40 με 30 νεκρούς την ημέρα. Ναι. Αυτή είναι η σαφής απόδειξη ότι και λόγω της ιδιοσυγκρασίας του λαού, αλλά και του εμβολιασμού, τα πράγματα είναι καλύτερα. Είναι η επιστήμη η οποία αυτή σώζει ζωές. Τι έφταξε και φτάσαμε σε αυτό το σημείο σήμερα στην Ελλάδα? Οι εμβολιασμοί, το γεγονός ότι ακόμα και οι εμβολιασμένοι δεν προσέχουν, η τήρηση των μέτρων, σχεδιασμός και δικά. Οι εμβολιασμένοι γενικά δεν προσέχουν σε οποιοδήποτε χώρα. Γιατί και εδώ στην Ισπανία έχουμε πολλούς οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι και μετά βγαίνουν θετικοί. Το οποίο ήταν κάτι το οποίο λέγαμε εξ αρχής. Ότι ένας εμβολιασμένος μπορεί να ξανακολλήσει τον ιό, αλλά με πολύ ίδια χαρακτηριστικά. Πιστεύω ότι ακράδαντα για μένα η διαφορά είναι ο ρυθμός των εμβολιασμών. Δεν έχουμε τόσους αντιβάξερς σε εισαγωγικά στην Ισπανία, καθώς με το πρώτο κύμα έφαγαν την γερή ζημιά. Οπότε είναι πολύ λίγα τα άτομα τα οποία αρνούνται να κάνουν πρώτη ή δεύτερη δόση. Όπως σας είπα πριν, είμαστε στο 80% δεύτερης δόσεως και ήδη είμαστε στο 10% του πληθυσμού που έχει ήδη κάνει την τρίτη δόση, την booster. Αυτή τη στιγμή τονίζουμε και η ιατρική κοινότητα ότι το μοναδικό όπλο εφόδιο που έχουμε στα χέρια μας κατά κάποιο τρόπο είναι ο εμβολιασμός. Θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσει ωστόσο και η συζήτηση και για τη θεραπεία. Δεν ξέρω αν στην Ισπανία. Υπάρχουν διάφορα. Δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα, γιατί χρειαζόμαστε την έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Υπάρχει, ας πούμε, εδώ συζητάται πολύ ένα συνδυασμός από 2 βιολογικά φάρμακα, το Casirivimab και το Indevimab, το οποίο σε συνδυασμό βλέπουμε ότι εμποδίζουν το κορονοϊό να περάσει από άτομο σε άτομο. Και επίσης κατεβάζει τα συμπτώματα από 10 μέρες σε 3. Αλλά είναι όλα νωρί. Πιστεύετε θα έχουμε εξελίξεις τουλάχιστον μέχρι και το καλοκαίρι του 2022, χρονικός ορίζοντας 6 μηνών? Σίγουρα. Η επιστήμη ευτυχώς προχωράει δυνατά και καθώς έχει πέσει και αρκετό χρήμα, ας πούμε, από τις ανακαιρτικές και από τελευταίος... να δούμε την έρευνα. Ο τελευταίος δύσκολος χειμώνας. Αυτό είναι αυτό που ελπίζουμε. Πιστεύω να σπέρω, μακάρι να είχα να το πω. Είναι αυτό που ελπίζω και εγώ να είναι ένα τελευταίο δύσκολο χειμώνα. Πρέπει να εμβολιαστεί ο κόσμο, αλλά είναι και το θέμα τη Αφρική. Το όμικρον στην Αφρική, επειδή υπάρχουν λίγα εμβόλια, οπότε είχε εύκολο pool γενετικό ο ιό να κάνει πολλέ μεταλλάξει. Ναι. Το θέμα του εμβολιασμού όλων των χωρών και των πλουσίων και των φτωχότερων είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορεί να κρατηθεί αυτή η πανδημία και να μην γίνει πιο χρόνια σε μια γρήπη κοινωνικολογίωτας που έχουμε, για παράδειγμα, κάθε χρόνο. Μάλιστα. Η προτροπή σας στους Έλληνες, στους κριτικούς, στους τηλεθεατές μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, γιατρέ, από τη Βαρκελόνη, ποια είναι η συμβουλή σας? Υπομονή και προσοχή. Και ό,τι βλέπουμε στο ίντερνετ, να το κοιτάμε με κριτικό μάτι, γιατί ψέματα υπάρχουν πολλά. Και εμείς τη επιστημονική κοινότητα είμαστε αυτοί που έχουμε δημιουργήσει τόσα πράγματα τα οποία χρησιμοποιούμε καθημερινά. Η ιατρική είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε. Ας εμπιστευτούμε. Ο εμβολιασμός είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μάσκα, η μάσκα, ο εμβολιασμός και η προσοχή είναι το πιο σημαντικό από όλα. Γιατί ακόμα και αν κάποιος είναι σίγουρος θα το κολλήσει,
και δεν θα έχει πολλά συμπτώματα, μπορεί ο δίπλα του, οι γονείς του, οι υπακούντες του να του πάθουν χειρότερα. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Χαρμπαλή, να σας ευχαριστήσω πολύ για ακόμα μία φορά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα από Ελλάδα, από Κρήτη. Να είστε καλά.